Χαίρετε. Καλησπέρα. Έχουμε θεματάρα απόψε. Πραγματικά διάβαζα την επιστολή της κοπέλας, την ξαναδιάβαζα, την ξαναδιάβαζα και δεν την πίστευα ότι αυτή η επιστολή έρχεται σήμερα, στο 2021. Αραβωνιασμένη 20 χρονών και ερωτευμένη με άλλον. Καλησπέρα σας, κυρία Θέκλα μου. Συγχαρητήρια για τα βλόγ σας, πραγματικά μου δίνουν δύναμη σε καθημερινή βάση. Ευχαριστώ, αγάπη μου. Αποφάσισα να σας πω ορισμένα πράγματα για αυτά που ζω τον τελευταίο καιρό και είμαι σε μεγάλο αδιέξοδο, με κεφαλαία το αδιέξοδο. Είμαι με έναν άνδρα πέντε χρόνια μεγαλύτερό μου, εγώ είμαι 20. Είμαστε μαζί τέσσερα χρόνια, στα 18 μου αποφασίσαμε να μείνουμε μαζί και αραβωνιαστήκαμε. 18 χρόνια αραβωνιάστηκε σαν πολύ μικρή, μωρό. Γενικά είναι αρκετά καλός σύντροφος, μπορούμε να συζητήσουμε αρκετά θέματα, είναι δίπλα μου σε όλα. Υπάρχουν κάποια πράγματα όμως που άρχισαν και δεν μου αρέσουν. Δηλαδή το εξωτερικό κομμάτι που έβαλε κάποια κιλά παραπάνω και κάποιες, κάποια κιλά παραπάνω και κάποιες φορές νιώθω πως δεν, πως δεν με πολυελκύει. Και κάποιες φορές νιώθω, νιώθεις ότι δεν σε πολυελκύει επειδή έχει βάλει βάρος. Πολλές φορές μπορεί να μην μου λέει κάποια πράγματα που τον απασχολούν, Βασικά ποτέ δεν έχει κάτι σχεδόν για να έρθει να μου το συζητήσει και αυτό μου φαίνεται περίεργο. Άρα βλέπεις ότι υπάρχουν και θέματα στην επικοινωνία μεταξύ σας, ότι δεν ανοίγεται σε σένα ο σύντροφο σου. Λοιπόν, πάνω κάτω έχουμε μικροπροβλήματα, αλλά όχι κάτι σοβαρό. Αγάπη μου, είναι πολύ σοβαρό να μην σε ελκύει πλέον ο σύντροφο σου. Είναι πολύ σοβαρό να μην επικοινωνείτε. Λοιπόν, θα μπω στο ζουμί. Πήγα σε μια δουλειά πριν μερικού μήνε και γνώρισα κάποιον άλλον 10 χρόνια μεγαλύτερό μου. Ταιριάζουμε πολύ. Στην αρχή ξεκινήσαμε να κάνουμε κουβέντε σε φιλικό επίπεδο και μετά φιληθήκαμε. Κάνουμε αρκετά πράγματα, αλλά δεν ολοκληρώσαμε ακόμα, διότι του εξήγησα πω εάν ολοκληρώσουμε σημαίνει πω χωρίζω. Τελείωσε. Εν τω μεταξύ, ξέχασα να σα αναφέρω πω και αυτό έχει σχέση αραβόνα και είναι αρκετά χρόνια μαζί με την κοτπέλα του και συγκατοικούν τα τελευταία. Προσπαθούμε να μην ολοκληρώσουμε ακόμη για να δούμε τι γίνεται μεταξύ ενώ να γνωριστούμε καλύτερα. Έχει κάποιους μήνες που γίνεται όλο αυτό μεταξύ μας. Αγάπη μου, ε, δεν είναι ανάγκη να ολοκληρώσεις για να απατήσεις το σύντροφό σου. Δεν είναι ανάγκη να έχεις μια πλήρη διείσδυση και... Κατάλαβες. Για να απαντήσει το σύντροφό σου και συναισθηματικά απατούμε τον σύντροφό μα ή τη σύντροφό μα και μεταπροκαταρκτικά απατούμε το σύντροφό μα ή τη σύντροφό μα, αν είναι η απάτη το θέμα σου. Να μην βάζουμε τον εαυτό μα σε κουτάκια. Από τη στιγμή που έχουμε συναισθήματα για έναν άλλον άνθρωπο και έχουμε ρωτευτεί έναν άλλον άνθρωπο και συζητάμε τα πάντα όλα με έναν άλλον άνθρωπο, σημαίνει ότι έχουμε απαντήσει το τέρι μα και πλέον δεν είμαστε πιστοί και συνδεδεμένοι με το τέρι μα. Και εγώ, είμαι με το, και εγώ με τον σύντροφο μου είχα κλεισμένη ημερομηνία γάμου για να παντρευτώ του χρόνου και τα ακύρωσα όλα όταν γνώρισα τον άλλο. Καλά έκανε και τα ακύρωσε. Μου έδωσαν οι γονεί μου σπίτι για να μένω με το σύντροφο μου και το κάναμε ανακαίνιση και ακόμα δεν μπήκαμε μέσα και είναι σχεδόν τελειωμένο για να μπούμε μέσα και του το παγωποίησα και αυτό και γενικά δεν έχω όρεξη ούτε να κάνω ερώτα μαζί του πλέον. Δεν του κοντεύω καν. Αυτό σημαίνει ξεκάθαρα ότι δεν θέλει πλέον τον αρμονιαστικό σου και πρέπει να χωρίσετε. Από τη στιγμή που δεν το θέλει πλέον, για να μην τον κοροϊδεύει κιόλα. Και να μην κοροϊδεύει και τον εαυτό σου. Και γενικά είμαι σε μια σύγχυση, γιατί συνδέθηκα όλα αυτά τα χρόνια μαζί του και φοβάμαι να φύγω και να μείνω μόνιμο. Ε, μα δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα, κοπέλα. Και από την άλλη, τον λυπάμαι να τον αφήσω γιατί είναι πάρα πολύ καλό σύντροφο. Τον λυπάσαι γιατί είναι πάρα πολύ καλό σύντροφο, ή λυπάσαι ότι θα χάσει ένα πάρα πολύ καλό σύντροφο. Τώρα να δούμε. Θέλω να σα πω ακόμη κάτι τελευταίο. Πριν να γίνουν όλα αυτά που σα ανέφερα πιο πάνω, έπιανα τον εαυτό μου να βλέπει άλλου άνδρε άθελα μου. Είχα συχνά σκέψει αν έκανα σωστά να μείνω μαζί με τον σύντροφο μου τόσο γρήγορα, αλλά κατά τα άλλα έλεγα πω περνάω καλά και είμαι μια χαρά εδώ. Φυσικά, αλλάξαμε ορισμένα πράγματα στη σχέση μα από τον καιρό που μείναμε μαζί, δεν βγαίνουμε και πολύ έξω. Αυτό κοιμάται αρκετά γρήγορα, πολύ νωρί το βράδυ και έμενα μόνη μου δεν έβγαινα ποτέ μόνη μου τι νύχτε με φίλε μου επειδή θεωρούσα πω δεν ήταν σωστό και γενικά δεν ζω τη ζωή τη 20 χρόνια. Βεβαίω δεν τη ζει. Είναι αφύσικο στι μέρε μα μια 20 χρόνια αρμονιασμένη. Πριν 30-40 χρόνια μπορεί να ήταν φυσιολογικό, τώρα είναι αφύσικο. Φυσιολογικό με την έννοια ότι το επέτρεπε η κοινωνία και το πιδίω η κοινωνία. Δεν ξέρω τι να κάνω πραγματικά, διότι ο σύντροφο μου γενικότερα ήταν πολύ καλό μαζί μου. Και εγώ πήγα και του έκανα τέτοιο πράγμα και γνώρισα άλλον και θέλω άλλον, αλλά δεν φεύγω ακόμη από τη σχέση μου μέχρι να σιγουρευτώ ότι θέλω να φύγω από τη σχέση μου. Δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό που κάνω τώρα ή αν απλά χάνω τον καιρό μου εδώ. Αυτά κυρία Θέκλα μου, συγγνώμη, έπρεπε να σας τα πω. Λοιπόν, κόρη και κόρες, καταρχάς, 18 χρονών είσαι παιδί, είσαι έφηβος. Έχουμε μπει πολλές φορές εδώ στο κανάλι. Ότι ψυχολογικά η ηλικία τη εφηβεία τελειώνει στα 26 με 28 χρόνια. Άρα στα 18 σου ήσουν ένα παιδί. Σε καμία περίπτωση δεν είχε την οριμότητα για να αποφασίσει να αραγωνιστεί και να παντρευτεί. Σε καμία περίπτωση. Θεωρώ ότι είναι λάθο να αραγωνιάζονται οι άνθρωποι και να παντρεύονται σε πολύ μικρή ηλικία. Όπω και εγώ που αραβωνιάστηκα στα 20 και παντρεύτηκα στα 21 πριν τόσα χρόνια. Πριν 25 χρόνια είχα κάνει λάθο. Κοίτα λάθο κίνηση αυτή. Είσαι έφηβο ή είσαι μια νεαρή κοπέλα. Η οποία ακόμη ανακαλύψει σιγά σιγά εσύ ίδια τον εαυτό σου. Πόσο μάλλον να πα να ξεκινήσει μια ολόκληρη σχέση γάμου, μια σχέση ζωή με έναν άλλον άνθρωπο. Εδώ στο κανάλι υπάρχουν πολλέ γυναίκε που θα σου τα γράψουν και άντρε, οι οποίοι παντρεύτηκαν μικροί, παντρεύτηκαν ακόμη στην ηλικία τη εφηβεία, στα 18, στα 19, στα 20, στα 21, στα 22, στα 23. Πολύ μικροί. Και εκ των υστέρων, όταν μεγάλωσαν, μεγάλωσαν οι δύο σύντροφοι προ διαφορετικέ κατευθύνσει. Και κατέρευσε το οικοδόμημα του γάμου του. Με όλε τι αρνητικέ συνέπειε που έχει ένα οικοδόμημα γάμου να καταρρεύσει και προ τα ίδια τα μέλη, και η γυναίκα που χωρίζει έχει συναισθηματικέ ψυχικέ, οικονομικέ και κοινωνικέ συνέπειε, και ο άντρα που χωρίζει έχει συναισθηματικέ ψυχικέ, κοινωνικέ και οικονομικέ συνέπειε, αλλά και τα παιδιά έχουν συνέπειε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που μου γράφει ότι μετά που αραβωνιαστήκατε και συγκατοικήσατε, άλλαξε η σχέση σας μορφή. Γίνατε πιο γεροντίστικοι. Του στυλ να μην βγαίνετε έξω. Φαντάζομαι έπαιξε και η πανδημία ρόλο αυτό. Να μην βγαίνετε έξω, να κοιμάται νωρί ο σύντροφό σου, να μην νιώθει τόση έλξη απέναντί του. Και από τη στιγμή που άρχισε να κοιτάζει άλλου άνδρε, εκείνο ήταν ένδειξη πω σου είχε τελειώσει το ερωτικό με τον σύντροφό σου. Δεν χρειάζεται να κοιτάζει άλλου άνδρε, να ερωτευτεί άλλον άνδρα, να συναντιέσαι κρυφά με άλλον άνδρα, να φιλιέσαι με άλλον άνδρα, να κάνετε προκαταρκτικά με άλλον άνδρα και να φτάσει στο σημείο να κάνει ολοκληρωμένη ερωτική επαφή για να απαντήσει τον σύντροφο σου. Μόνο που κοιτάζει άλλου άνδρε, δεν σημαίνει ότι πατά τον σύντροφο σου όταν κοιτάζει άλλου άνδρε, αλλά λένε ένδειξη ότι δεν σε ενδιαφέρει πλέον, δεν σε πλέον ερωτικά ο σύντροφο Και το έντιμο και το σωστό να κάνουμε όλοι μα, και άνδρε και γυναίκε, είναι όταν πιάσουμε τον εαυτό μας να κοιτάζουμε άλλους ανθρώπους και να τους ελέγχουμε ερωτικά, να λέμε τι ωραίος αυτός, άτι ωραία αυτή» και να φτιάχνουμε φαντασιώσει. είναι η στιγμή που πρέπει να πιάσουμε το τέρι μας και να πούμε «αυτό και αυτό συμβαίνει». Και να δούμε τι θα κάνουμε. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχει να κάνεις κάτι από το να χωρίσει. Και αυτά συμβαίνουν σε νεαρά ζευγάρια ή ανθρώπους που έχουν παντρευτεί από πολύ νεαρή ηλικία, που έχουν δεσμευτεί ολοκληρωτικά από πολύ νεαρή ηλικία, οι οποίοι έχουν κάνει ένα γάμο, ό,τι να είναι. Δηλαδή, όποιο βρέθηκε εκείνη τη στιγμή εκεί πέρα, και όποιο ήταν καλό σύντροφο, και όποιο είχε καλή συμπεριφορά, και όποιον ήθελαν οι γονεί μα, και όποιο ήθελε να μα παντρευτεί, και όποια ήθελε να μα παντρευτεί, τον πήραμε, την πήραμε. Δέσαμε το γαϊδαρό μα, τη γαϊδούρα μα. Και μετά στην πορεία αντιλαμβανόμαστε ότι δεν ήμασταν ερωτευμένοι ποτέ με εκείνο το πρόσωπο. Ήταν ένα απλό ενθουσιασμό ή μια συμπάθεια. Και στην πορεία βρίσκουμε τον εαυτό μα να είναι σαν να είμαστε μόνοι μας. Γιατί ένα που είναι single, που είναι ελεύθερο, είναι φυσιολογικό να δει στον δρόμο ένα πρόσωπο από το φίλο που τον ενδιαφέρει. Ξέρω εγώ, ένα straight άνδρα ελεύθερο, να δει μια straight μια γυναίκα. Μπορεί να είναι ξέρει, να μια γυναίκα στον δρόμο να την ελέγξει, να τη δει από πάνω σκάτω ή μια ελεύθερη γυναίκα straight αν δει έναν άνδρα στο δρόμο να τον ελέγξει να το δει ο πάνω κάτω ή μια ε, ε, γκέι γυναίκα ελεύθερη άμα δει μια γυναίκα μέσα στο δρόμο να την ελέγξει ο πάνω κάτω ένας γκέι άνδρας ελεύθερος άμα δει έναν γκέι άνδρα ή έναν άνδρα τέλο πάντων να τον ελέγξει από πάνω κάτω Είναι φυσιολογικό Όταν όμως είσαι σε σχέση αν ελέγχει άλλου ανθρώπου και κοιτάζει άλλου ανθρώπου και σου αρέσουν άλλοι άνθρωποι, διότι να μπορεί να συμβαίνουν. Ή να μην είσαι πλέον ερωτευμένο ή ερωτευμένη με το τέρι σου, ή να είσαι θυσμένο στι ερωτικέ σχέσει, να είσαι αυτό που λένε για του άντρε γυναικά. Που δεν μ' αρέσει η αντίστοιχη λέξη που χρησιμοποιεί για τι γυναίκε. Να είσαι player, να είσαι παίχτη. Δεν μπορεί όμω εσύ να ξέρει την ηλικία των 20 ετών που έχει αραβωνιαστεί από το 18 σου ότι είσαι παίχτρια. Αυτό που ξέρει σίγουρα είναι ότι με τον άντρα που έχει αραβωνιαστεί δεν είσαι ερωτευμένη. Είναι ξεκάθαρο πω δεν είσαι ερωτευμένη μαζί του. Ξεκαθαρότατο. Πολύ καλά έκανε και ακύρωσε το γάμο, Πολύ καλά έκανε και παγωπήσει το να μετακομίσετε στο σπίτι. Η γνώμη μου είναι να του πει την αλήθεια: Ότι πλέον δεν νιώθει ερωτευμένη μαζί του και να τον απελευθερώσει αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί λε, το λυπάσαι να το χωρίσει επειδή είναι καλό σύντροφο. Εγώ θα σου έλεγα: Δεν το λυπάσαι να μην το χωρίσει που είναι και καλό σύντροφο και θα προχωρήσει να είσαι σε γάμο, να μπει ίσω σε γάμο μαζί του ενώ δεν είσαι ερωτευμένη μαζί του. Και εφόσον δεν είσαι ερωτευμένη μαζί σου, είναι αναπαζή του, είναι αναπόφευκτο, θα τον απαντά είτε συναισθηματικά είτε σωματικά. Είναι άλλο κομμάτι να το έχει να σε παίχτη ή και να μην ερωτεύεσαι κανένα να παίζει με διάφορου ή διάφορε. Και είναι άλλο πράγμα να μην είσαι παίχτη ή αλλά να είσαι σε μια σχέση που δεν είσαι ερωτευμένο, δεν είσαι ερωτευμένη και επειδή ακριβώ δεν είσαι ερωτευμένο ή ερωτευμένη με το τέρι σου, να κινδυνεύει να ερωτευτεί άλλου ανθρώπου. Είναι να ερωτικά με άλλους ανθρώπους. Προλαβαίνεις, είναι πολύ νωρίς, προλαβαίνεις, προλαβαίνεις να ακυρώσεις αυτό τον αραβόνα και να δεις σοβαρά τι θα κάνεις με τη ζωή σου. Δεν ξέρω αν αυτό ο καινούριο που έχει γνωρίσει, ο οποίο είναι και 30 χρόνων και εσύ σε 20, είναι κατάλληλο σύντροφο για σένα. Σαφώ έχει ένα ενθουσιασμό μαζί του. Σαφώ υπάρχει μια ερωτική έλξη μετά τη ξύσα. Σαφώ εσύ απατά τον αρωνιαστικό σου με αυτόν και αυτό απατά την αρωνιαστική του με σένα. Δεν ξέρω αν εσεί οι δύο έχετε τα ειχέγγυα, εάν χωρίσει και αυτό, στην περίπτωση που χωρίσει και αυτό, να κάνετε μια υγιή σχέση μεταξύ σα. Ούτω ή άλλω είσαι 20 χρονών, είσαι πάρα πολύ μικρή, κατά τη γνώμη μου. Τώρα είναι περίοδο για να δει πώ να χτίσει τον εαυτό σου, να σπουδάσει κάτι ή να εξελιχθεί τη δουλειά που εργάζεσαι και δεν είναι καιρό για παντρίε. Κατά τη γνώμη μου, πάντοτε. Η γνώμη μου είναι ότι καλύτερα οι αποφάσει για γάμο να παίρνονται μετά τα 26, 27, 28 χρόνια, όταν πλέον θα έχει οριμάσει ο άνθρωπο, θα ξέρει ποιο είναι, θα ξέρει τι του γίνεται και θα κάνει μια επιλογή βασισμένη στα θέλω του, στι επιθυμίε του, στι δυνάμει και τι αδυναμίες του, τι οποίε θα γνωρίζει. Γιατί ακόμη εσύ στα 20 είσαι τόσο μικρή που δεν γνωρίζει καν τον εαυτό σου. Πόσο μάλλον να γνωρίσει έναν άλλον άνθρωπο και να μπορεί να κάνει μια επιλογή, η οποία να κρατήσει το χρόνο. Γιατί οι ιστορίε με του γάμου και τη δημιουργία οικογένεια είναι ιστορίε οι οποίε κρατάνε στον χρόνο, έστω και χωρί ένα ζευγάρι. Δηλαδή, έστω και τον πάρει τον αρμονιαστικό σου τώρα το δίσμηρο και κάνει και παιδιά μαζί του και χωρίσετε μετά, θα κρατήσει τον χρόνο η ιστορία σα. Γιατί μια ολόκληρη ζωή θα πρέπει να έχετε επαφέ ο ένα με τον άλλο για τα παιδιά. Σκέψου πάρα πολύ σοβαρά, κόρη μου, σε παρακαλώ. Και θα σου κάνει πάρα πολύ καλό φυσικά να κάνει ψυχοθεραπεία. Σου έχω στείλει στην περιοχή σου ήδη τα τηλέφωνα και τα ονόματα κάποιων ψυχοθεραπευτών, ψυχολόγων που μου έχεις ρωτήσει, να κάνεις ψυχοθεραπεία, να βρεις τον εαυτό σου και να είσαι έντιμη και με τον εαυτό σου και με το τέρι σου. Δεν σε κατηγορώ αν ανέντιμο άνθρωπο, είσαι πολύ μικρή, έχει βρεθεί σε μια δύσκολη θέση, αλλά εφόσον αναγνωρίζει ότι ξεκάθαρα δεν είσαι ερωτευμένη με τον αρμονιαστικό σου, οφείλει να το τελειώσει, κατά τη γνώμη μου. σε όλου και παρακαλώ κοσμιόντα στα σχόλια. Mm. Καλό βράδυ.